Με ευρύ ατζέντα περιόδευσε το πρωί της Δευτέρας στην Θεσσαλία. Ο Υφυπουργός Μεταφορών, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος αρχικά συναντήθηκε στη Λάρισα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό. Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στο νέο πλαίσιο που θα διέπει τις μεταφορές, με ψηφιακές υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τον πολίτη. Διαφάνεια, αλλά και νέο εξεταστικό κέντρο στη Λάρισα για άτομα με κινητικά προβλήματα. Εξήρε την προσπάθεια της περιφέρειας στον τομέα των σιδηροδρόμων, με τον κύριο Αγοραστό από την πλευρά του να τονίζει πως η Θεσσαλία είναι η πρώτη στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ότι τα τελευταία χρόνια έγινε ένα πολύ μεγάλο έργο ασφάλειας μέσα στην Λάρισα αλλά και σε ολόκληρη την Θεσσαλία. Αμέσως μετά την Λάρισα, ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Αγοραστός επισκέφθηκαν και τα Τρίκαλα, όπου βρέθηκαν στο Μήλο των Ξωτικών αλλά και στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστου Μιχαλάκη. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι σήμερα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Είχαμε μία σύσκεψη με τον αγαπητό φίλο, τον Κώστα Αγοραστό, τον Περιφερειάρχη. Τώρα βρισκόμαστε στα Τρίκαλα, στην Αντιπεριφέρεια, που παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης και παλιός μου συμμαχητής και φίλος, ο Χρήστος Μιχαλάκης. Γίνεται μια προσπάθεια, όχι για να ανακοινώσουμε έργα, αλλά για να ανακοινώσουμε ότι τελειώνουν τα έργα. Στο πλαίσιο αυτό των επισκέψεών μου και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στα Τρίκαλα, η δουλειά η οποία κάνει η περιφέρεια και οι συνεργάτες στην περιφέρεια είναι η υλοποίηση των έργων και η υλοποίηση του νόμου που πέρασε πριν από λίγο καιρό, το οδηγούμε με ασφάλεια. Οι περιφέρειες καλούνται να υλοποιήσουν αυτόν τον νόμο, γι' αυτό συνοηθήκαμε το πώς θα γίνει, πώς θα ενημερωθούν οι υπάλληλοι της περιφέρειας και τα στελέχη της περιφέρειας, για να μπορέσει να γίνει αποτελεσματικός για τους πολίτες μας, να γίνει αποτελεσματικός για όλη την διαδικασία της περιφέρειας. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται, γίνεται μόνο με συνεννόηση με την αυτοδιοίκηση, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό. Επίσης, επισκεφθήκαμε τον Δήμαρχο, τον Δήμαρχο Τικαίων, το Μήλο του Κρατικού, όπου πραγματικά είναι κάτι πρωτόγνωρο και πολύ σημαντικό. Τους δώσαμε τη δυνατότητα φέτος κατ' εξαίρεση να έχουν και ηλεκτρικά λεωφορεία και πιστεύω ότι σύντομα θα υλοποιηθεί το παλιό πρόγραμμα, το οποίο ήταν πιλωτικό, τώρα θα γίνει στην πράξη, το λεωφορείο χωρίς οδηγό, ένα λεωφορείο που η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε όλο τον κόσμο και νομοθέτησε να μπορεί να κυκλοφορεί το λεωφορείο αυτό. Άρα η συνεννόηση με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και κυρίως με τον Περιφερειάρχη, που η συνεργασία μας είναι άριστη, προσπαθούμε με κάθε τρόπο σύντομα, γρήγορα αλλά σοβαρά, να υλοποιούμε όλα τα έργα τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό που βρίσκεται εδώ σήμερα στη Θεσσαλία, στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα, όπου πρόκειται σύντομα να αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου της ηλεκτροκίνησης Παλαιοφάρσαλα Τρίκαλα Καλαμπάκα. Ένα έργο το οποίο είναι δύσκολο. Και δύσκολο θα γινόταν από άλλους, αν δεν αναλαμβάναμε την διαδικασία της πίεσης και της ένταξης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας στο πρώτο στάδιο. Ήδη βρισκόμαστε στο αν ανοίξανε οι προσφορές και βρίσκεται τώρα στο δεύτερο στάδιο να επικυρωποιήσεις των προσφορών και του αναδόχου. Και είναι ένα μεγάλο έργο 70 εκατομμύριων ευρώ. Ακόμη προχωράει η προκήρυξη της μελέτης της Συνδρομικής Ένωσης της Θεσσαλίας με την Ήπειρο. Ήδη εντάχθηκε στο ΣΕΦ μια μελέτη ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα αποτελείται από τρεις υπομελέτες και θα ξεκινάει την μελέτη από Καλαμπάκα μέχρι Ιγουμενίτσα. Καλαμπάκα μέχρι Ιγουμενίτσα είναι το ζητούμενο. Από εκεί και πέρα συζητάμε για την αναβάθμιση της συνδρομικής γραμμής Καλαμπάκα-Κοζάνης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε την μελέτη στο ΣΕΦ, στο σύμφωνο ΣΕΦ, που είναι το διευρωπαϊκό δίκτυο το μεγάλο. Και τα άλλα έργα τα οποία μας ανακοίνωσε και τις πρωτοβουλίες και τις δυνατότητες που θα μας δώσει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας στις εκδόσεις αδείας, στις μεταβιβάσεις και στην ψηφιοποίηση του συστήματος λειτουργίας της Διεύθυνσης Μεταφορών. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία, τη συνέργεια μέχρι σήμερα. Πραγματικά συνεργαζόμαστε με αυτοματισμό, με συνέπεια, αλλά φτάνουμε και στο αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα το βλέπετε. Εμείς μιλάμε με έργα, όταν οι άλλοι μιλάνε για έργα.